ξεκινάς ή έχεις ξεκινήσει ήδη να κάνεις γυμναστική για να αποκτήσεις ένα ωραίο σώμα. Ίσως βλέπεις τους σούπερ ήρωες και θες κάτι τέτοιο. Ίσως πάλι ανοίγεις το Instagram σου και βλέπεις τα fitness models και θες κάτι τέτοιο. Μπορεί πάλι να βλέπεις αθλητές και να θες αυτό. Συγγνώμη που στο χαλάω, αλλά το σώμα που έχεις στο μυαλό σου ίσως και να μην υπάρχει. Είμαι ο Σπύρος και αυτό εδώ είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Let Me Explain, όπου απαντάω και στις δικές σας ερωτήσεις, τις οποίες μπορείτε να τις γράφετε κάτω στα σχόλια του YouTube ή στο Instagram απευθείας. Κάντε και ένα follow εκεί, μπράβο. Πριν όμως προχωρήσω στο σημερινό θέμα, να σας θυμίσω στα γρήγορα πως έχω έναν εκπτωτικό κωδικό στο bodystore.gr, όπου προμηθεύεστε τα προϊόντα της Gold Touch Nutrition. Πολύ απλά, βάζετε σε κάθε παραγγελία σας τον κωδικό SPY767 και παίρνετε ένα 10% έκπτωση. Ξεκίνησα λίγο επιθετικά, το ξέρω, αλλά θα σας τα εξηγήσω όλα. Αρχικά, η εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας για ένα ωραίο σώμα διαφέρει λίγο από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να ξεκινήσω το σημερινό θέμα με ένα disclaimer. Ωραίο σώμα για τον καθένα μας είναι διαφορετικό και σημαίνει διαφορετικά πράγματα, έτσι. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό το σώμα το γραμμωμένο, το τελείως, το φουσκωμένο. You get the picture. Καταλάβατε τι εννοώ. Ξεκινώντας λοιπόν με τα social media, η εικόνα ρε παιδί μου του ωραίου σώματος έχει εντυπωθεί στο DNA μας. Ανοίγουμε το κινητό μας, κάθε μέρα βλέπουμε γυμνασμένους άντρες, γυμνασμένες γυναίκες. Όλα αυτά παιδιά, αν όχι όλα, τα περισσότερα είναι εικόνες που έχουν υποστεί χειραγώγηση. Είτε με Photoshop, είτε με airbrushing, δηλαδή κάποιος με πινέλο ζωγράφισε και έκανε πιο έντονα κάποια σημεία. Το βλέπουμε όλοι εμείς αυτό, η κοινή θνητή. Και πάμε στον personal trainer και του λέμε, φιλέ, θέλω αυτό, μπορώ? Δεν ξέρω τώρα αν ο personal trainer σας προσγειώσει στην πραγματικότητα, γιατί πολλές φορές μπορεί και να σας αποθαρρύνει και να μην κάνετε καθόλου γυμναστική, οπότε ίσως να σας τροφοδοτεί με ψέματα, αλλά τις περισσότερες φορές αυτό το σώμα, παιδιά, δεν υπάρχει. Αλλά και να υπάρχει, κρύβει τέτοια δουλειά και τέτοιες θυσίες που πολύ απλά ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να το φτάσει. Αυτά τα σώματα για να δείξουν αυτά τα σημεία σημαίνει πως τα ποσοστά λίπους του ατόμου είναι κάτω από 10%, μπορεί και 5%. Αυτό όπως καταλαβαίνετε όχι μόνο δεν είναι λειτουργικό, αλλά δεν έχει και καμία υγεία. Οπότε το μοντέλο μας προετοιμάζεται για μία ημέρα φωτογράφησης. Ναι. Η οποία φωτογράφηση, παρεπιπτόντως, γίνεται από εξειδικευμένους ανθρώπους. Από τις κατάλληλες γωνίες, με τον κατάλληλο φωτισμό, ειδικά λάδια και τεχνικές αναπνοής. Ναι. Πρέπει να έχεις συγκεκριμένη αναπνοή και να φανούν όλες σου οι μυϊκές ομάδες. Και παρόλα αυτά, για κάθε φωτογραφία που κρατιέται και τη βλέπουμε εμείς οι τελικοί αποδέκτες, άλλες 10 με 20 έχουν πεταχτεί στον ψηφιακό κάδο. Θέλω να πω πως στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε εμείς σαν τελικό προϊόν και θεωρούμε ότι είναι αυτό που είναι, πολλές φορές διαστρεβλώνεται η εικόνα. Γιατί η εικόνα πρέπει να αρέσει. Πρέπει η εικόνα να είναι κάτι, όχι το αληθινό, κάτι πρέπει να είναι αψεγάδιαστη, πρέπει να είναι υπέροχη για να ψηθούμε και να θέλουμε αυτό. Αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να διαφημίζεται εκείνη τη στιγμή ή το ίδιο το σώμα. Άρα άθελά μας βάζουμε κάποιους στόχους οι οποίοι είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτοι. Κάτι το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει στην απογοήτευση. Μην παρεξηγηθώ, η διατροφή και η άσκηση μπορεί να φέρουν πολύ καλά αποτελέσματα. Όμως είναι λογικό να μην μπορούμε να γίνουμε όλοι Ερμής του Πραξιτέλους. Καλή διατροφή, συστηματική άσκηση και η αλλαγή θα έρθει. Μπορεί να έρθει βέβαια με άμαξα και όχι με τρένο και αεροπλάνο, αλλά πιστέψτε με, θα έρθει. Ξεκινάμε πάντα με ενθουσιασμό. Και στην πορεία κάτι θα στραβώσει, κάτι θα γίνει και θα απογοητευτούμε. Ο ενθουσιασμός δεν κρατάει για πάντα. Ξεθοριάζει λίγο. Βέβαια αυτό το σενάριο δεν αφορά μόνο τη γυμναστική, αλλά και κάθε πτυχή στη ζωή μας. Στην πορεία θα σας αναφέρω κάποια λάθη τα οποία κάνουμε και μπορούμε, αλλάζοντάς τα, να βελτιώσουμε λίγο κάποια κομμάτια. Να θυμάστε πως όλα τα παιχνίδια κερδίζονται ή χάνονται μέσα στο μυαλό μας. Δουλέψτε λοιπόν τις επιδιώξεις και τους στόχους σας πρώτα μέσα στο μυαλό σας. Δουλέψτε πάνω στην αυτοεκτίμηση και στην αυτογνωσία σας. Βρείτε τα κίνητρα που θα τροφοδοτήσουν κάθε σας προσπάθεια. Με βάση αυτά τα κίνητρα και τους στόχους μας,
Θα δουλέψουμε και την πειθαρχία μας ώστε να μας βοηθήσει να πάμε μέχρι τέλους και να επιτεύξουμε όλους αυτούς εδώ τους στόχους. Το δεύτερο είναι να αφήσουμε στην άκρη οποιαδήποτε δίαιτα και να υιοθετήσουμε έναν τρόπο ζωής και μια συνεχόμενη διατροφή και άσκηση κατ' επέκταση που θα μας κάνουν να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα μπορούμε να το κάνουμε εφόρου ζωής. Όχι να κάνουμε μια εξαντλητική δίαιτα 2 εβδομάδες, 1 μήνα και μετά τέλος. Ό,τι έχουμε κερδίσει θα το χάσουμε, είναι λογικό. Πρέπει να τρεφόμαστε για την υγεία μας και για maximum ενέργεια. Και όχι για να θεραπεύσουμε τις συναισθηματικές ανισορροπίες μας και απλά να ευχαριστηθεί ο ουρανίσχος μας. Πρέπει να σκεφτόμαστε το φαγητό ως καύσιμο. Όπως δηλαδή βάζεις στο αυτοκίνητό σου το καλύτερο καύσιμο για να σε πάει εκεί που θες, έτσι και η διατροφή μας. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να έχουμε επίγνωση της θρεπτικής αξίας του κάθε προϊόντος και γενικότερα πρέπει να ξέρουμε μέσα στην ημέρα μας τι θερμίδες καταναλώνουμε και πόσες θερμίδες καίμε. Μόνο έτσι θα έχουμε το κατάλληλο ισοζύγιο για να πετύχουμε το στόχο μας. Το τρίτο είναι δεν μπορούμε να βαδίζουμε χωρίς στόχους και πλάνα. Τι είναι αυτό που τελικά αναζητάμε? Το fitness έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Πάμε για όλα? Δεν γίνεται. Αν πάμε για όλα θα χαθούμε. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Θέλουμε ενέργεια, θέλουμε μάζα, θέλουμε γράμμωση, θέλουμε δύναμη, θέλουμε αντοχή. Καταλαβαίνετε που το πάω. Σε κάθε έναν από αυτούς τους στόχους μπορούμε να φτάσουμε με διαφορετικούς δρόμους. Καλό είναι να τους διαλέξουμε, να τους επιλέξουμε και να τους ακολουθήσουμε. Το τέταρτο είναι να μην βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Ας μην ασχολούμαστε με ανούσιες λεπτομέρειες. Τα πράγματα είναι απλά. Συστηματική προπόνηση και καλή διατροφή. Και μια απλή καθημερινή κίνηση. Όλα αυτά είναι ξεκάθαρες αποφάσεις χαραγμένες στο μυαλό μας. Δεν υπάρχουν μυστικές συνταγές όπως πάρα πολλοί θέλουν να τα παρουσιάζουν. Τα πράγματα είναι απλά. Νούμερο 5 και σημαντικό, να μην μπαίνουμε ποτέ στη λογική των εύκολων λύσεων. Κάτι το οποίο μας δίνεται εύκολα και ανώδυνα, θα πω εγώ, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να μην εκτιμηθεί και γι' αυτό το λόγο να χαθεί. Αν λοιπόν σου έρθουν ουρανοκατέβατα χρήματα, θα τα σπαταλήσεις κιόλας αύριο. Ενώ αν μοχθήσεις για αυτά, αν παλέψεις για αυτά, τα αποκτήσεις με τις δυνατότητές σου και τις προσπάθειές σου, τότε θα σου μείνουν και ίσως να πολλαπλασιαστούν. Για να πιάσουμε τους στόχους μας χρειάζεται υδρότας και κόπος. Τα αποτελέσματα δεν έρχονται από τη μία μέρα στην άλλη, γι' αυτό keep going. Νούμερο 6. Η σωματική μεταμόρφωση χρειάζεται υψηλές στροφές και ένταση. Σίγουρα το να γυμνάζομαι είτε με χαμηλή ένταση είτε με υψηλή ένταση προφανώς είναι καλό για την υγεία μας. Όμως όταν λέμε για σωματική αλλαγή πρέπει συνέχεια να υποβάλεις τον οργανισμό σου σε στρες το οποίο δεν έχει αντιμετωπίσει την προηγούμενη φορά. Οπότε αν δεν έχεις μια προοδευτικότητα δεν μπορούμε να ζητάμε αλλαγές. Αν θέλεις κάτι το οποίο δεν είχες, ετοιμάσου να κάνεις πράγματα τα οποία δεν έχεις κάνει μέχρι τώρα. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ένα οργανωμένο πλάνο και να ξέρουμε το τι κάνουμε και συνέχεια να δίνουμε ένα challenge στον εαυτό μας για να υπερβεί την επόμενη δυσκολία. Νούμερο 7 και τελευταίο, να μην είμαστε μονόπλευροι και μονομανείς. Σίγουρα υπάρχουν άπειρες προπονήσεις, άπειρα αθλήματα, αλλά στεκόμαστε στο τι αρέσει τον καθένα να κάνει. Π.χ. εμένα μου αρέσει να βγαίνω να τρέχω. Στον άλλον αρέσει να κάνει βάρη. Και αυτό που εν τέλει κάνουμε είναι να γυμναζόμαστε μονόπλευρα και μονομερώς. Δηλαδή ο καθένας από εμάς, ενώ θέλει να πετύχει έναν στόχο συγκεκριμένο, κάνει κάτι τελείως διαφορετικό γιατί πολύ απλά του αρέσει και είναι το comfort zone του αυτό. Π.χ. όταν βγαίνω και τρέχω μισή ώρα την ημέρα και θέλω να χτίσω μυϊκή μάζα, προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται μόνο με το τρέξιμο. Πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θα το πετύχουμε και να μείνουμε σε αυτό το πλάνο. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Σίγουρα το σώμα που έχουμε στο μυαλό μας δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν εναλλακτικές, παιδιά. Κάτι το οποίο θέλω να μείνει από αυτό το βίντεο σε όλους σας είναι ότι είμαστε λίγο αυστηροί στην κριτική μας, γιατί πλέον έχει συνηθίσει το μάτι μας με τα social media και τα ακραία σώματα που βλέπουμε τριγύρω μας και δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τίποτα. Έχω δει δηλαδή κριτικές σε σώματα τα οποία είναι
πολύ κομπλέ σώματα και πιάνεται ο καθένας από τη μικρή λεπτομέρεια. Παιδιά, έτσι δεν γίνεται να συνεχίσουμε τη ζωή μας όμως. Ένα αθλητικό κορμί είναι αθλητικό. Και κάθε άθλημα που κάνουμε σχηματίζει το σώμα μας με βάση τις κινήσεις που κάνουμε σε αυτό το άθλημα. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε όλοι σώματα ενός bodybuilder. Αυτά είχα να πω. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, δείχτε το πατώντας το κουμπί του like. Αν είστε καινούργοι στην παρέα μας, φυσικά πατήστε το κουμπί της εγγραφής. Καμπανάκι από δίπλα για να βλέπετε πρώτη επόμενα μας βίντεο. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, να κάνετε share αυτό εδώ το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, να είστε υγιείς, αλλά προπάντων, Rookies Mode.